Και, με τα γραφεία αυτή που κάνει τον Φορ. Ναι. Είναι μεταγραφάρα. Ό,τι κίνιο, το Μαρινάκι, φίλε, έχει σε σαρό στα πλήθη. Και έχει τρία σεντερφόρ, ο ένα στατικό, ο άλλο με εγκεφαλικό, ο άλλο με προσόντα και σκόρα. Mm. Τι να πει τώρα σε αυτό το Ολυμπιακό. Εδώ βλέπουμε Χασάν Ελαραμπίδη κίνιο. Τι κριτική να κάνει τώρα. Ναι. Μόνο θετική. Στα φόρ. Στα φόρ. Τι να τον πεις. Και δεν είναι δεδομένο ότι θα παίζουν και όλοι στα φόρ. Έτσι, υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει ότι εάν ξεκινήσει ο Πέντρο Μαρτίνς με το 3-4-3 με το οποίο τελείωσε τη χρονιά, ίσως ο Ελαραμπή να παίξει τον νέο ρόλο του που τον έχουμε δει τελευταία και μας άρεσε. Έτσι, ή πίσω από το φόρ ή στα αριστερά, να για να είναι ότι κίνησε στην κορυφή. Να γίνεται πιο 3-5-2, θες να πεις. Θα γίνεται. Είναι ο Αλαραμπή και ο Χασάν, δηλαδή. Ή ο Αλαραμπή και αυτός ο καινούριος. Δηλαδή. Όχι, θα γίνεται 3-4-3 με τον Αλαραμπή λίγο στην άκρη και τον Τικίνιο Σεντερφόρ. Δεν νομίζω ότι ο Χασάν θα ξεκινάει βασικός, αλλά θα είναι μια επιλογή που πάντα. Ναι, αλλά να πούμε μια τεχνική λεπτομέρεια. Αυτό δεν είναι πανάκι ότι θα πετύχει. Γιατί ο Αλαραμπή τα τρομερά πράγματα που έκανε φέτος, ειδικά φέτος. Είναι ότι ξεκινούσε από το φορέ, έβγαινε κάθετα, πήγαινε πλάκια ποτέ. Έπαιρνε πάνω του τα στόπερ και γινόταν δεκάρι, καθαρά στον άξονα. Πεταγόταν ένα σκάφ, ένα μπακ και δύο πλαϊνοί εξτρεμοκάφ στο 3-4-3 και έκανε μια πανδεσία ποδοσφαιρική. Mm-hmm. Εγώ αυτό το πράγμα με center for το καινούριο, πώς το λένε, τη Χιλίπο. Ποιον τον. Πώς το λένε. Ποιον. Το καινούριο που πήρε. Τον Τικίνιο. Το Τικίνιο, συγγνώμη. Ναι, δεν το Τικίνιο, ναι. Άμα το βάλει κορυφή και βγάλει στα εξτρέμου χαφ, καταρχήν δεν μπορεί να γίνει χαφ ο Ελαραμπή. Δεν μπορεί να γίνει χαφ. Γίνεται κατά συνθήκη δεκάρι από τον άξονα ερχόμενος κάθετα. Ναι. Αυτό είναι άλλο κόλπο. Δεν ξέρουμε αν πετύχει. Πέτυχε με τον Παναθηναϊκό. Με τον ΠΑΟΚ δεν πέτυχε γιατί βγάλαν χαφ απάνω του. Ο ΠΑΟΚ τον Αυγούστο τον περιόρισε. Μην πάρει την πρώτη πάσα να γυρίσει και δημιουργήσει καταστάσεις. Mm-hmm. Εδώ αυτό τώρα είναι, δηλαδή με συγχωρείς. Θα έρθει ο Σιώβας τρίτο στόπερ αριστερό αργός. Θα βάλεις άλλη θέση τον Ελαραμπή δεξιά. Θα φας τον Μασούρα δηλαδή τον άλλο. Είναι καινοτομίες που δεν ξέρεις αν πετύχουν. Μπορεί να πετύχουν. Εντάξει, μα δεν είπαμε Σόνι και καλά. Δεν είμαστε στο μυαλό του Μαρτίνς να πούμε ότι θα ξεκινάει έτσι. Συνήθως όταν έπαιζε έτσι είναι πιο κοντά στο 3-5-2 που λες, γιατί πολύ απλά ο Μασούρας ήταν πιο πολύ χαφ για να μπορέσει να κάνει τις κινήσεις ο Ελαραμπή, έτσι. Αλλά εάν αποκτηθεί. Όταν χαθεί μπάλα, ο Μασούρας ερχόταν τρίτος. Ναι. Ο Βαλμποένα μπορεί να ήταν γέρος. Ερχόταν τρίτος. Αυτός να μου ήρθε και τρίτος, θα τον χάσω επιθετικά. Εκτός αν θέλει τις ασίστ. Εγώ θέλω και την εκτέλεσή του, γιατί μέσα στην περιοχή είναι ασύλληπτος. Mm. Δηλαδή μην τον κρατήσω έξω και μου τον βάλει. Να μου κάνει τον χαφ. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν θα κάνει τον χαφ. Πιστεύω ότι έχοντας την τριάδα των χαφ σύν τον Μασούρα 4, ουσιαστικά θα είναι πιο πολύ σε λίγο πιο ελεύθερο ρόλο από ότι ο Τικίνιο που είναι πιο εννιάρι. Ναι. Θα τα δούμε αυτά. Εντάξει.